Με μεγάλη μας χαρά, ο λαός του Αμαρουσίου και εγώ προσωπικά σας υποδεχόμαστε μπροστά στην είσοδο του Δημαρχείου μας. Η χαρά μας αποδεικνύεται έμπρακτα και από τη συμμετοχή του Μαρουσιώτικου λαού. Η σεμνή πορεία σας, Παναγιώτατε, ως οραματιστού και ειρηνοφόρου πατριάρχη του ήρεμου διαλόγου, της αδελφοσύνης και της αγάπης, ας μεταδαντευτεί στη χώρα μας με την ίδια ευαισθησία που σας διακρίνει στην ανάδειξη προς επίλυση όλων των σπουδαίων προβλημάτων που η χώρα μας και η πόλη μας στη σύγχρονη εποχή βιώνει. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των συμπολιτών, σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξή σας σε επίτιμο δημότη της πόλης μας. Το έργο σας όλοι εμείς το αναγνωρίζουμε ως κατεξοχήν έργο εθνικό και θρησκευτικό. Έχουμε εκτίμηση και θαυμασμό για όσα χάρη του γένους μας και της Εκκλησίας πράτεται και δεόμαστε στο Θεό να φέρετε σε πέρας κάθε αντίξωη περίσταση που συναντάτε σε ένα έργο που είναι εγκλωβισμένο τοπικά και ιστορικά. Σας ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε να ευνοχίσετε το χριστουφώνημο πλήθος που βρίσκεται εδώ και λαμπρύνετε από τη δική σας παρουσία. Καλώς ήρθατε, Παναγιώτατε. Πατριώτατε, εντυγότατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αδελφοί, και τέκνα εν Κυρίω, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Με συγκίνηση και χαρά βρισκόμεθα και πάλι εις την ευλογημένη πόλη του Αμαρουσίου, προσκεκλημένη του κυρίου Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως. Ήλθομε από την βασιλεύουσα της Ορθοδόξου Ευσεβίας και της του γένου ημών Ευγενίας. Κομίζοντες εις όλων των υπερήφανων λαών του Αμαρουσίου την στοργήν και την αγάπη της Σεβασμίας Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μόλις δε περατώσαντες την Θεία Λειτουργία εις των Μητροπολιτικών σας ναών της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν συλλειτουργία μέτω του Ποιμενάρχου σας, Ιερωτά του Μητροπολίτου Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού Κυρίου Κυρίλου και άλλων αγαπητών αδελφών ιεραρχών, μεταφέρομεν την χάρη και την ευλογία του μεγάλου μυστηρίου της πίστεως και εις την Εκκλησία του Δήμου, εις όλους σας. Ήρθαμε πλησίον σας εις ημέρας δυσκόλους δια την Ελλάδα και των περισσότερων κόσμων. Και ήλθαμε για να σας είπομε με όλη την δύναμη της φωνής μας, θαρσείτε, μη καταβάλλεστε από τα σκερικά δυσκολίας της κρίσεως, εκ της μακραίωνος εμπειρίας της Κωνσταντινουπόλεως και της μεγάλης στεριάς της Ανατολής, μπορούμε
να σας βεβαιώσουμε ότι κάθε καταιγίδα κάποτε τελειώνει και όλοι πρέπει να περιπατήσουμε εν σοφία και συνέση και υπομονή κατά των καιρών της καταιγίδος, αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλον, μεταδοτική εν αγάπη έστω και εκ του υστερήματος και έχοντες το βλέμμα εστραμμένο προς τον Θεόν με πολλήν και ισχυρά ελπίδα. Εκείνος όσους στηρίζουν εν πίστη την ελπίδα των εις το Πανάγιον όνομά Του και εις την φιλάνθρωπον πρόνοιά Του δεν τους εγκαταλείπει εις τέλος. Εζήσαμε αγαπητοί ως γένος πολύ χειρότερα και με την βοήθεια του Θεού άντε επεξήλθομε. Λοιπόν θαυσίτε, άλλωστε εσείς οι μαρουσιώτες ευρίσκεστε υπό την σκέπη της Παναγίας της νεραντζιώτισσας. Έχετε φιλόστοργον μητέρα που σας νοιάζεται και αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Σας ευχαριστούμε δια την θερμήν υποδοχή και δια τους καλούς λόγους εις προσφωνήσεώς σας, Κύριε Δήμαρχε. Επιγράφομαι την επιδεικνυωμένη προς ημάς ευλαβή αγάπη και των σεβασμών για την αφοσίωσή σας εις την εν Κωνσταντινούπολη Αγία του Χριστού Μεγάλην Εκκλησία και εις κατά τον κόσμο τέτοιο. Με όλη μας την καρδιά σας ευχόμεθα ο Δήμος σας, οι άξιοι άρχοντές του και οι αγαπητοί εις ημάς δημότες του Αμαρουσίου να απολάβετε πάντοτε του πλούτου της Χριστότητος του Θεού ευωδούμενη εις παν αγαθών. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών τέκνα εν Κυρίω προσφυλέστατε.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή ως Δήμαρχος Αμαρουσίου. Έχω την ευκαιρία να καλωσορίσω στην πόλη μας την αυτού Θεοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Παναγιώτατε, μακαριώτατε, σεβασμιότατοι κύριοι βουλευτές, κύριοι περιφερειάρχοι, άλλες αρχές, η παρουσία σας στην πατρίδα μας, Παναγιώτατε, αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για όλους τους Έλληνες, μας δίνει δύναμη και ελπίδα. Γνωρίζετε καλά ότι η κοινωνία μας βρίσκεται σε σύγχυση, αφού βιώνει έντονα το αίσθημα της ανασφάλειας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως έχει τη δύναμη μου να προσφέρει διέξοδο, όπως έχει αποδειχθεί από τη μακραίωνη πορεία της, μπορεί να πλησιάσει το σύγχρονο άνθρωπο, να του προσφέρει κοινωνία σχέσεων με αγάπη, ταπεινοφροσύνη και σεβασμό προς την ταυτότητα του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο προσβλέπουμε ως λαός τις πρωτοβουλίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το Πρεσβυτέριο, κυριαρχία της οποίας υπήρξε ανά τους αιώνες, σάρκα εκ της σάρκας του λαϊκού σώματος. Ιδιαίτερα προσβλέπουμε στην πνευματική δύναμη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, η οποία ακόμα και σε πιο σκαλεπούς καιρούς υπήρξε φάρος ελπίδας και στήριγμα του γένους, διασώζοντας μαζί με την πίστη και την ελληνική γλώσσα και την ξεχωριστή πολιτισμική μας ταυτότητα. Παναγιώτατε, το γεγονός ότι προσβλέπουμε στη στήριξή σας σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζετε ως πνευματικός και θρησκευτικός ηγέτης όλων των Ορθοδόξων. Γνωρίζουμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζει εδώ και πολλά χρόνια, όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Λειτουργεί κάτω από ένα ασφιχτικό και δύσκολο καθεστώς. Το πρόβλημα της τελεχώσεως του Οικουμενικού Θρόνου παραμένει οξύ, παρά τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει προκειμένου να ξεπεραστεί. Γνωρίζουμε καλά ότι έχει υποστεί πολλές αδικίες και πολλούς καλατρεγμούς, αποτέλεσμα των οποίων είναι η συρρήγνωση του ποιμνίου του, η απώλεια σημαντικών περιουσιακών στοιχείων των κοινοτήτων μας, της ομογενείας. Αυτό όμως το κατακόσμο αδύνατων πατριαρχείων έχει καταφέρει να διατηρεί την έγκλη και την ακτινοβολία ανά τον κόσμο. Ίσως αυτό σε κάποιους να φαντάζει αντιφατικό, αλλά μήπως δεν είναι φαινομενικώς αντιφατικά αυτά που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή? Η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται, όταν ασθενώ τότε δυνατός ημί. Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού, τα οποία βιώνει καθημερινά το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, εις το οποίο εφαρμόζονται οι λόγοι του Απολυτικίου του Αγίου Νικολάου: «Τη ταπεινώσει τα υψηλά». Χάρη όμως στη δύναμη του Θεού και την καθοδήγηση φωτισμένων ανθρώπων, όπως η Θεοτάτη Παναγιώτητά σας, επιτυχάνει με την κατακόσμων αδυναμία του, ασθένειά του, ταπείνωσή του, τα υψηλά, τα οποία καθιστούν θεσμών σεβαστών, μοναδικών και αντικατάστατων. Και μάλιστα όχι μόνο για εμάς τους Ορθοδόξους, αλλά για όλη την Οικουμένη. Παναγιώτατε, με αφορμή την επίσκεψή σας στην πόλη μας, εισηγήθηκα και το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου αποφάσισε στις 20 Μαΐου να προχωρήσει κατά την επίσημη υποδοχή σας στην πόλη μας την απόδοση τιμών στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο και την ανακήρυξη αυτού σε επίτιμο δημότη της πόλης του Αμαρουσίου.
Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο του Αμαρουσίου, αλλά και όλους τους συμπολίτες μου, να ανακηρύσω την αυτού θεοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, κορυφαίο πνευματικό και θρησκευτικό ηγέτη, προκαθήμενο των Αγιωτάτων Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, επίτιμο δημότη της πόλης του Αμαρουσίου, ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή και έπαινο για το πολυσήμαντο και αναγνωρισμένο παγκοσμίως έργο του, την ενωτική μεταξύ των λαών λειτουργία και δράση του Ιδίου και του Πατριαρχείου αυτού, τη διαφύλαξη της ορθόδοξης παράδοσης και την προάσπιση των δικαιωμάτων της απαταχού ομογενείας, τη σεμνή πορεία του ως οραματιστή και ειρηνοφόρο πατριάρχη του διαλόγου και της καταλλαγής, τον άοπνο αγώνα του σχετικά με την αρμονική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως θρησκεύματος, χρώματος και φύλου, την περιβαλλοντική του ευαισθησία και τους αγώνες του για την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος ως κυρίαρχου προβλήματος. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Γρίβα, Παναγιώτατε, το Μαρούσι μας σας υποδέχεται με βαθιά αισθήματα χαράς, σεβασμού και αγάπης. Προσβλέπουμε σε εσάς και την Ορθοδοξία ως σταθερά βάθρα από όπου αντλούμε αισιοδοξία και δύναμη αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και έχω την βεβαιότητα ότι η παρουσία σας σήμερα εδώ δεν είναι μόνο έντονα συγκινησιακή, αλλά θα αποβεί δημιουργική και γόνιμη για όλους μας, για όλο το Μαρούσι. Ευχαριστώ. Ανάγνωση αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Επαμεινόντα Καρδέλη. Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως Νέας Δρόμης και Οικουμενική Πατριάρχη κύριε Βαρθολομαία και επίτιμε από σήμερα Δημότη της πόλης του Δήμα Μαρουσίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμα Μαρουσίου σας καλωσορίζει στην αίθουσα αυτή όπου εκφράζεται η βούληση του Μαρουσιώτικου λαού. Η παρουσία σας στην πόλη μας αλλά και στο Δημαρχείο μας πέρα από τιμή για τον ευσεβή λαό μας αποτελεί και ιερό κάλεσμα προς εμάς να ακολουθήσουμε τα βήματά σας. Τα βήματα αυτά που μέσω των λόγων και των έργων σας σας έχουν καταστήσει μια πολυσχηδή προσωπικότητα παγκοσμίου εμβέλειας, η οποία αποτελεί τον τυλαρχή φάρο για κάθε ορθόδοξο χριστιανό και ειδικά για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Για εμάς και κάθε Έλληνα, επιστρέφοντας τη βασιλεύουσα, γιατί για εμάς θα είναι πάντα η βασιλεύουσα, να ενθυμίσετε ότι η αγκαλιά αυτής της πόλης θα είναι πάντα ανοιχτή για εσάς και παρακαλούμε να προσεύχεστε για την πόλη μας και τους ευσεβείς κατοίκους της και για όλο τον ορθόδοξο ελληνισμό. Ευπαρέστητε Παναγιώτατε. Ανάγνωση αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμα Μαρουσίου της 17ης συνεδριάσεως πραγματοποιηθήσας την 24η Μαΐου 2011. Στο Μαρούσι σήμερα, 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου Επαμεινόντα Καρδέλη και κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γεώργιου Μπατούλη με θέμα απόδοση τιμών στην αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο και ανακήρυξη αυτού σε επίτιμο δημότη της πόλεως του Αμαρουσίου. Εισήγηση. Μετά την αποδοχή της προσκλήσεως του Δημάρχου Αμαρουσίου κύριο Γεωργίου Πατούλη από την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα Οικουμενικού Πατριάρχου κύριο κύριο Βαρθολομαίου για την τιμητική έλευσή του στο Μαρούσι, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου εισηγείται την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη κατά την επίσημη υποδοχή του την 26η Ιουνίου 2011 στην πόλη του Αμαρουσίου ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή για το παγκοσμίως αναγνωρισμένο και πολυσήμαντο έργο του, την περιβαλλοντική του ευαισθησία και τους αγώνες του για την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος ως κυρίαρχου προβλήματος,
τον άλογο αγώνα του για την ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος και φύλου. Την πορεία του ως μέγαρο μαγιστή και ειρηνοφόρο πατριάρχη του διαλόγου και της καταλλαγής. Τη διαφύλαξη της ορθοδόξου παραδόσεως και της προσφύσεως των δικαιωμάτων της απανταχού ομογένειας. Αποφασίζει με πλειοψηφία ανακηρύσει την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, σε επίτιμο δημότη της πόλεως του Αμαρουσίου. Και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κύριο Γιώργιο Πατούλη, όπως επιδώσει την απόφαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ανάγνωση στη μέρα του ψηφίσματος από το Σχολικό Σύμβουλο και Φιλόλογο κύριο Μασούρη Δημήτρη. Δήμος Αμαρουσίου. Ψήφισμα. Τύχη αγαθή. Έδοξε τη των αθμονέων πόλη της Καλλιμαρμάρου και Ελιοβόλου Αττικής, Δήμαρχος και Δήμος Ήπτων. Επειδή αυτού θεοτάτη Παναγιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Κυρός Βαρθολομαίος ο πρώτος, διαπορεύεται κατά πόλην ημών ως επισκεψόμενος ταύτην Κυριακήν Β' Ματθαίου και εν το ιερό καθεδρικό ναό της Πολιούχου Κοιμήσεως των Τόπου, το Άγιον Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, την παρουσία αυτού λαμπρίνει. Ημάς μεγαλύνων, διδάσκων και γηθοσύνος ευευλογών, διάπειρος κήρυξ Παύλου Αποστόλου, αείο πλήτης μαθόμενος, Ρωμανίας όμα άγραβλων, τρίστιος βοσπόρου ολκάς, εκκλησίας Χριστού ποιμαντήρ, φύραξ πιστός, υπερασπιστής περιβάλλοντος, κράτιστος θεαρχαιρεύς, καθηκετεύων των πάντων κτίστην, δοθήνε ημίν άφεσιν και εδεικνύουν ημίν ορθοδοξία σκέλεθων, δέδοκτε τούτης πάση ή των αθμονέων πόλη, ενή Αγίας Φιλοθέης πανίερος σκήτιεστη και παραπόδας όρους αμόμων κείτε, της Καλλιμαρμάρου και Λιοβόλου Αττικής, την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα, των Αρχιεπίσκοπων Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικών Πατριάρχην, κύριων κυρών Βαρθολομαίων των πρώτων. Δημότην επίτιμον της πόλεως ανακηρύξε και πάσας αυτών τας προνομίας τα στο αξιώμα του τούτου παρεμβλαμμένα σε φωνή με. Εγένου τότε ένα Μαρουσίο, έτη πρώτο και δεκάτο και δυσχυλιωστό, κοινός Μαΐου Τετάρτη και Εικοστή, ο Δήμαρχος Γεώργιος Δημήτρης. Επίθεση ψηφίσματος από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, κύριε Γεωργίου Πατούλη. Όχι μπροστά. Δήμαρχε, ας βλέπουμε. Δήμαρχε, και από εδώ. Εγώ. Δεν μπορώ να πω μπροστά. Τι να, γύρισε. Τι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Δήμαρχε. Δήμαρχε από εδώ. Δήμαρχε. Είδα την κρίση της πόλεως Αμαρουσίου Γεώργιος Πατούλης, ο Δήμαρχος Τάφης και το περί αυτών συμβούλιο. Άπα το Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο προσφέρει τιμής ένεκε και αγάπης και σεβασμού μεγίστων 26 Ιουνίου 2011, Δήμος Αμαρουσίου. Λιγάκι πίσω, παρακαλώ.
Λιγάκι πίσω. Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάση Ελλάδο, κύριε Ιερόνιμε, ήρθατε μισθό αδελφέ του, ιερότατε τη μενάρχα τη Θεοσόφια τη Επαρχία και λιμνή ιερότατη αδελφή και συνειτουργή. Εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, εντιμότατε κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, εντυπολογιότατοι άρχοντες, αγαπητοί ομίγυρες. Ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά που ένας Δήμος της Ελλάδος φιλοτιμείται να τιμήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τον τίτλο του Επιτίμου Δημότου του και την επίδοση του χρυσού κλειδιού της πόλεως. Έχουμε την τιμή να είμαστε επίτιμος δημότης πολλών πόλεων και ανάλογος αριθμός χρυσών κλειδιών ευρίσκεται στα ερμάρια και στα σπροθήκας του Πατριαρχείου μας. Όμως κάθε φορά που μας προστείνεται μία διάφη τιμή, η χαρά είναι μεγάλη και η συγκίνηση ειλικρινώς βαθία. Και τούτο διότι στην καρδία του Πατριάρχου του Γένους ευρίσκονται όλες οι πόλεις των ευσεβών ομογενών και όλων των όμεμων, ομόγλωσσων και ομόθρησκων πλήρων. Και ο Δήμος κατά ταύτα Αμαρουσίου των παλαιών άθμονων και οι Μαρουσιώτε, άρχοντες και αρχόμενοι κλήρος και λαός, είχατε και έχετε πάντοτε την θέση σας στην καρδία νημών, θέση αγάπης, εκτενούς και τιμής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χαρά πολύ και συγκίνηση μυστική και βαθυτάτη πληρούν την ψυχή του ομιλούντος, ευρισκομένου εν το επισήμω οίκο της Εκκλησίας του Δήμου του Αμαρουσίου, εν μέσω των λαοπροβλήτων αξίων δημοτικών αρχόντων και πληροφορουμένου την ευμενή όσων και ευλαβή υπέρ αυτού απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γνωρίζομεν εκ της ιστορίας των αρχαίων άθμονων κατά Πλούταρχον το υπό την προστασία της Αμαρουσίου Αρτέμιδος και τους ετησίους εαρινούς αθλητικούς του αγώνα στα Αμαρούσια, τα οποία υπενθυμίζουν τους Ολυμπιακούς αγώνας των Πανελλήνων. Κατά αυτούς εστέφοντο με χρυσούς στεφάνους οι άρχοντες εκείνοι οι οποίοι είχαν διαπρέψει κατά την διάρκεια της θητείας των και είχαν ωφελήσει σπουδαίως την πόλη και τον λαό. Γνωρίζομαι το άθμονο του Χαρίνου, πρώτου Προέδρου της Αθηναϊκής Βουλής, ο οποίος ηγονίστη ερωμένος δια την ομόνια των Ελληνίδων πόλεων. Γνωρίζομαι το μαρούσι του Σπύρου Λούι, του σερνού και θεοφοβουμένου χρυσού Ολυμπιονίκου του Μαραθωνίου εις τους πρώτους νεοτέρους Ολυμπιακούς αγώνας του 1896, ο οποίος με την περηφανή νίκη του, την οποία κατήγαγε κατόπιν αυστηράς νηστείας, πολλής προσευχής και ολονικτίων γονικλησιών ενώπιον της εικόνος της Θεομήτωρος, αλλά και με την όλη αρετή του, εδόξασε την πόλη του και το γένος. Γνωρίζομαι το μαρούσι της Παναγίας Νερανθιώτισσας, η οποία λέγεται ότι εκτίστη επί των ελληπίων του ναού της Αρτέμιδος. Το μαρούσι των αρχαίων εξοκλησίων που με πολλήν λυρισμόν ύμνησεν ο Φώτης Κόντο, του Αγίου Ιωάννου του Πέλικα, του Αγίου Νικολάου, όπου συχνά συνήθιζε να προσεύχεται μέσα η θαερήπια του, της Αγίας Σωτήρας και τα υπόλοιπα. Το μαρούσι του περιβοήτου την αρετή, την φιλανθρωπία και την αγιότητα του βίου, μακαριστού ιερομονάχου Αθανασίου Χαμακιώτου, επροσθεώνε και του οποίου πάντοτε το στηρίζουν και το θεοφιλές παράδειγμα του φωτίζει και διδάσκει μέχρι σήμερα τους μαρουσιώτες. Εγνωρίσαμε εμπεσκάτων το μαρούσι της Χρυσής Ολυμπιονίκου Ιστιοπλώου Εμιλίας Σουρφά, το μαρούσι της μεγάλης κοινωνικής και επιχειρηματικής αναπτύξεως του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου,
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, των τηλεπικοινωνιακών κέντρων και των μεγάλων συγχρόνων νοσηλευτικών μονάδων, των καινοτόμων Δήμων Αμαρουσίου, ο οποίος σκέπτεται παγκόσμια και δρά τοπικά κατά την αποφθεγματική ρίση του κυρίου Δημάρχου και προτεύει εφαρμόζον σπουδαίων σύστημα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως και βραβεύεται με εθνικά και διεθνή πράσινα βραβεία. Διαπάντα τάρτα σε μηνόμεθα ως δημότης πλέον της πόλεως και καμπόμεθα εγκυρίου. Θερμώς ευχαριστούμε, αγαπητοί, για την προσγεινωμένη και στην ημετέραν μετριότητα τιμή. Την επιγράφουμε εξ ολοκλήρου στη μαρτυρική μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και των όν ηλεήσιμεν παραθεού να διακονόμεν επί 20ετίαν ήδη Άγιων Αποστολικών και Πατριαρχικών Οικουμενικών Θρόνων. Όταν έρχεστε εις την Κωνσταντινούπολη και ερχόμεθα να έρχεστε συχνά, ο σύνδημότης σας Πατριάρχης θα σας αναμένει πάντοτε με χαρά εις το Παμφαές Φανάριο, για να πληροφορείτε τα της προόδου του Αμαρουσίου και της κατά Θεών αυξήσεως των Μαρουσιωτών. Ήθε ο ύψιστος να ευλογεί και να προστατεύει αδιαλείπτως τον Δήμο σας, να φωτίζει, να στηρίζει και να παρηγορεί εις τας δυσκολίας των όλους τους δημότας και να καταγράψει πάντων τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Αμήν. Συνδημότη μας από την Κεραμούπολη που λέγεται Μαρούση. Μπράβο. Παρακαλώ να μείνουν όλοι στις θέσεις τους, να περάσει ο Παναγιώτατος και ο Μακαριώτατος και κατόπιν θα μπορέσουν να αποχωρήσουν. Γιατί,